Όντως, περιμένουμε να εκδηλωθεί το φαινόμενο Μύδια. Έχουν αρχίσει από χθες υποπαρασκευαστικές ενέργειες από πλευράς τουλάχιστον και του Υπουργείου και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, όπου χθες έγινε μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ περιφερειαρχών του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κ. Χρυσοχοίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πέτσα Εσωτερικών, καθώς επίσης και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Χαρδαλιά, παρουσία του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, καθώς επίσης και εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι δώσαν τις κατευθυντήριες εντολές. Όντως, περιμένουμε ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο θα εκδηλωθεί και μάλιστα στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ τη Μυτιλήνη, αλλά πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση. Θα εκδηλωθεί πολύ βία στην υπόλοιπη Ελλάδα με έντονες χιονοπτώσεις, καθώς επίσης και με θελώδεις ανέμους, και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, από τη Δευτέρα και μετά έως και την Τετάρτη, θα έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας της τάξης μείον, δηλαδή θα κατεβεί 14-18 βαθμούς περίπου από την τωρινή θερμοκρασία. Μιλάμε για υπό του μηδενός, και αυτό βέβαια φαίνεται να επηρεάζει πάρα πολύ και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα συγκαλέσαμε όντως ένα έκτακτο ΣΟΠ, ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Παρευρέθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και μιλάω και για την ελληνική αστυνομία και για την πυροσβεστική, το λιμενικό, καθώς επίσης και για τους εθελοντές. Από πλευράς της υπηρεσίας μας, οι δύο αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας, και του Δήμου Δυτικής Λέσβου αλλά και του Δήμου Μυτιλήνης. Αυτό που έχω να πω, όπως και την άλλη φορά, υπήρξε πάρα πολύ καλός συντονισμός. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών. Βρισκόμαστε στην ετοιμότητα. Θέλω να δείξουν λίγο κατανόηση οι πολίτες. Δυστυχώς δεν έχουμε όλα τα μέσα που θα μπορούσαμε να έχουμε, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα αυτές τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε, καθότι και τα μνημόνια τα οποία έχουμε κάνει με ιδιώτες που έχουν μηχανήματα, είναι σε ενέργεια. Έχουν όλα τα μηχανήματα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς επίσης και τα μηχανήματα των δύο Δήμων, είναι σε ετοιμότητα οι χειριστές μας και περιμένουμε να δούμε πότε θα εκδηλωθεί. Περιμένουμε να εκδηλωθεί το φαινόμενο την Κυριακή το μεσημέρι, περίπου θα αρχίσει να εκδηλώνεται. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σε όλους τους πολίτες, να ακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια όλες τις οδηγίες που θα δίνονται από την πολιτική προστασία, θα είμαστε συνεχή ενημέρωση, ώστε να γνωρίζουν. Έχουμε ήδη δημιουργήσει και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ένα κανάλι το οποίο θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης έχουμε και ένα τηλέφωνο, το έχω επαναλάβει, της πολιτικής προστασίας, είναι το 2251-200-300, στο οποίο θα μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο και να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες, μιλάω για τον νομό Λέσβου, για να δούνε πώς θα εκδηλωθεί. Μέχρι στιγμής, ενώ χθες μας έδειχνε ένα μοντέλο ότι θα υπάρχει έντονη χιονόπτωση, αυτή τη στιγμή περιορίζεται το φαινόμενο της χιονόπτωσης, αλλά θα επικρατήσουν πάρα πολύ θυελώδεις ανέμοι της τάξης των 9 με 10 μποφόρ, ίσως και καταιγίδες. Θα παρακαλέσω όλοι να περιορίζουν τις κινήσεις, να ακούνε ακριβώς το τι λένε οι αρχές. Σε περιπτώσεις έχουμε εφιστήσει την προσοχή και η ελληνική αστυνομία το έχει ζητήσει αυτό. Αν δούμε ότι υπάρχει έντονη χιονόπτωση, μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα της πολιτικής προστασίας να καθαρίσουν, να χιονίσουν και να ρίξουν αλάτι, θα παρακαλέσω να περιμένουν, να μην κινούνται χωρίς αλυσίδες ή τα ειδικά λάστιχα τα οποία υπάρχουν στα αυτοκίνητα. Να απομακρύνουν οτιδήποτε έχουν από χυμάρους, γενικότερα να μην είναι κάτω από τα δέντρα, και να προστατεύουν τον εαυτό τους και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλη τον πλανήτη, αλλά και τη χώρα μας και ιδιαίτερα την περιφέρειά μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονα, ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανένας άνθρωπος. Γενικά στον κόσμο του νησιού, θα ήθελα να πω, και τους δημότες και της Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, τις ώρες που θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καλά είναι να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στους δρόμους και να μπορέσουν τα μηχανήματα του Δήμου και των Δήμων και της Περιφέρειας να αντιμετωπίσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι πρόβλημα υπάρξει πολύ πιο καλά. Θα είναι και οι άνθρωποι που έχουν βάρκες και αυτά στα λιμανάκια τα μικρά του νησιού και οπουδήποτε αλλού, να μπορέσουμε λίγο να δούμε να τα προστατεύσουν, γιατί θα έχουμε περίπου 10 μποφόρα ανέμους, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι να πάθουν ζημιές στις περιουσίες τους, για να πάνε όλα καλά. Να είναι δυνατή
αυτή ή οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας επιβάλλεται για όλες τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να τα ξέρουμε στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ήδη από χτες το πρωί, με αλλεπάλληλες διασκέψεις με τους διευθυντές των ΚΜΟΝ, έχουμε κατακτήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Έχουμε χωροθετήσει τα οδικά δίκτυα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχουν περιπολικά με εκατέρωθεν κίνηση κατά κανόνα, για να υπάρχει έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση για το πού υπάρχουν προβλήματα, έτσι ώστε αυτά να επιλύονται. Άρα λοιπόν ο στόχος ο πρώτος είναι αυτό. Για να το επιτύχουμε αυτό, από αύριο το βράδυ 10 η ώρα, στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πολύ Αιγαίου, θα δημιουργήσει κέντρο επιχειρήσεων, στο οποίο θα είναι διασυνδεδεμένα όλα τα νησιά του Πολύ Αιγαίου, και ιδίως τα μεγάλα νησιά, Λέσβος, Κύος, Σάμος, αλλά μπορεί να διασυνδεθούν και η Ύμνος και η Ικαρία, όπου εκεί θα υπάρχουν οι εκπονητές, οι αξιωματικοί, οι οποίοι θα είναι στο κέντρο επιχειρήσεων, για να έχουν πλήρη εικόνα από όλο τον Βόρειο Αιγαίο. Σε αυτό θα συμμετάσχουν και αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση που είχαμε με τον αρχιπύραγο, τον νέο Γενικό Περιφερειακό της Πυροσβεστικής, εδώ τον κύριο Μπόκα, τον οποίο ήδη έχουμε άριστη και εξαιρετική συνεργασία, έτσι ώστε ελληνική αστυνομία και πυροσβεστική και ελληνική αστυνομία να διαχειριστούμε το προσωπικό μας, τα μέσα, με ένα ενιαίο τρόπο για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που οφείλουμε να παρέχουμε. Κύριε Κωνσταντινού, για τον ευχαριστώ, να έχουμε συνδέσμους αξιωματικούς σε κάθε αστυνομική διεύθυνση, μια χρειαστεί και στα μικρά νησιά, για να μπορούμε να έχουμε άμεσα την πληροφορία και χωρίς να χάνουμε χρόνο, να διοχετεύεται τόσο στα περιπολικά μας, αλλά τόσο και σε μένα, όσο και στο Διπινάρχη, που θα είμαστε από την πρώτη στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο και αν χρειαστεί. Δεν υπάρχουν άφθονα οχήματα, σε καμία φυσική καταστροφή δεν μπορεί να την ελέγξει 100% ο άνθρωπος. Αλλά η καλή συνεργασία και η γρήγορα ανταπόκριση θεωρώ ότι θα μειώσει τα προβλήματα. Κάνα δύο λεπτά να πω. Εγώ θα πω ότι έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία και την τάση και με την αστυνομία του κύριου Διευθυντή, του κύριου Νοροτού, και με την τουριστική και με τις εθελοντικές ομάδες. Και μέχρι τώρα έχουμε πετύχει, όπως είδες, όλοι μαζί. Εμείς, ομάδα είμαστε, για το Δήμο, για το νησί, να έχουμε αποτέλεσμα. Και μέχρι τώρα πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά με τη συνεργασία όλων. Και με την αστυνομία, και με την πυροσβεστική και με τις εθελοντικές ομάδες. Είναι μια από τις πολύ καλές συνεργασίες και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Αυτό πιστεύω. Θα πρωτοδώσω τον λόγο. Πρέπει να υπάρχει ομάδα εργασίας από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών. Με μια 24-ωρη ετοιμότητα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Ελέγχθη από τους δύο διοικητές, τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας. Αποκατάσταση επικοινωνιών, συντονισμός, τα κέντρα επιχειρήσεων. Αυτό μας αναγκάζει να δουλέψει και το δικό μας κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο θα έχει συνολική εικόνα του νησιού. Πολύ σωστά επισημάθηκε ότι έπρεπε να είναι εδώ η ΔΕΔΙΕ, η ΔΕΔΙΑΛ και το λιμενικό. Επίσης, ένας εκπρόβλος του ΕΚΑΡ. Και τα πιο, επειδή έχω μία εμπειρία ότι τα περισσότερα ατυχήματα του ΕΚΑΒ γίνονται όταν κάνουν διάσωση και δεν έχουν αλυσίδες. Επίσης, θα πρέπει η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας να έχει ετοιμότητα για να εφαρμόσει το σχέδιο απεγκλωβισμού, καθώς επίσης και την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς που θα περιθάλψουν. Εμείς ως Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας να πω ότι κινούμαστε βάσει των σχεδίων και του σχεδιασμού και των συμπερασμάτων του προηγούμενου ΣΟΟΚ, δηλαδή της 23ης 11ης του 2020, στο οποίο είχαν τεθεί βέβαια στα θέματα τόσο της διαχείρισης των πλημμυρών όσο και της διαχείρισης του παγετού. Με την πρόσφατη εμπειρία που είχαμε με τις δύο δηλαδή τελευταίες χιονοπτώσεις, έχει βέβαια υποθεί, θα το πω άλλη μια φορά, ότι χρειάζεται ένας πιο στενός, πιο επισταμένος
συντονισμό όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, των μηχανημάτων, του ανθρώπινου δυναμικού. Για το λόγο αυτό προτείνω στην περίπτωση που κλιμακωθεί το φαινόμενο, αν και τα τελευταία και δορυφορικά δεδομένα αλλά και μετεωρολογικά δεδομένα στον ελληνικό χώρο μας δείχνουν ότι το Βόρειο Αιγαίο θα πληγεί λιγότερο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με επιστημονικούς φορείς που εδρεύουν τόσο στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων κάτω της πολιτικής προστασίας. Έχουμε δηλαδή συνεχή ανταλλαγή και ροή πληροφορίας για αυτό το θέμα. Να πω επίσης ότι η διαφορά με τις προηγούμενες περιπτώσεις θα είναι η εξής, ότι τόσο η αστυνομία όσο και το πυροσβεστικό σώμα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα έχει περισσότερα κροβολισμένα οχήματα ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα του οδικού δικτύου, το οποίο ως πολιτική προστασία έχουμε κάνει μια προτεραιοποίηση, μια κατηγοριοποίηση όσον αφορά την τροτότητά του, δηλαδή ποια είναι αυτά τα σημεία που μπορεί να πληγούν περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλα. Οπότε και εκεί γίνονται ιδιαίτεροι οι επιχειρησιακοί ελιγμοί για την αντιμετώπιση. Θέλω να πω ότι όσον αφορά την περίπτωση που έχουμε αποκλεισμένους οδηγούς, έχουμε τη δυνατότητα να διανέμουμε υλικό που μπορεί να είναι ή κουβέρτες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στα σημεία που υπάρχει εγκλωβισμός. Λόγω της εμπειρίας και ειδικά της διαμόρφωσης του νησιού, 30 χρόνια πετάω από πάνω, και λόγω των ειδικών αυτών συνθηκών που θα επικρατήσουν, δηλαδή άνεμοι, χιόνι, δύσκολες καιρικές συνθήκες, μια κουβέντα με επικοινωνίες. Προσοχή στους αναμεταδότες και σε ό,τι αφορά σήμα και ασήμα. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ένας αναμεταδότης, αν βγει εκτός, καταλαβαίνετε ότι οι επικοινωνίες δεν υπάρχουν. Μου έχει τύχει πολλές φορές σε φωτιές να γίνεται ο χαμός των ασέρμων. Μου έχει τύχει πολλές φορές να πέσει ένας αναμεταδότης και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις. Λοιπόν, για μένα σημαντικό είναι πρέπει να εξασφαλιστεί η καλή επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι είμαστε δηλαδή σε καλό σημείο, όλοι έχουμε πει τα σημεία που πρέπει, έχουμε τονίσει όπου είναι οι ανάγκες, θα είμαστε εδώ, έχουμε τα τηλέφωνά μας ο καθένας, θα συντονιστούμε όπως και την προηγούμενη φορά.